εν ταύτη τη Αγία Εκκλησία, συγγνώμη, εν ταύτη τη Αγία Καθολική Εκκλησία, διδασκόμενη τε και αναστρεφόμενη καλώς την των ουρανών βασιλείαν έξωμεν και ζωήν αιώνιον κληρονομήσωμεν. Εάν λέγει μέσα σε αυτήν την Αγίαν Καθολικήν Αποστολικήν και μίαν Εκκλησίαν καλώς διδαχθούμε και καλώς δείξουμε αναστροφή, δηλαδή διαγωγή, τότε θα έχουμε την Βασιλεία των Ουρανών και θα κληρονομήσουμε την αιώνια ζωή. Πότε θα έχουμε την αιώνια ζωή και θα κληρονομήσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών? Όταν διδαχθούμε καλώς. Θα επιδιδαχθούμε καλώς. Έχει δύο διαστάσεις. Το καλό σημαίνει ορθοδόξος, και το δεύτερον, να μάθουμε όλο το περιεχόμενο της πίστεώς μας. Τι διδάσκει η Εκκλησία? Μη πούμε δεν με ενδιαφέρει αυτό και δεν με ενδιαφέρει εκείνο. Μη μείνουμε μόνο στις, ας πούμε, 10 εντολές, να τις στηρίσουμε και τίποτα άλλο. Ό,τι μπορούμε περισσότερο θα μάθουμε από το περιεχόμενο της πίστεώς μας. Είναι αγαπητοί μου, τι να πω, αξιοθρήνητη περίπτωση όταν έχουμε ετοιμοθανάτους ανθρώπους που τους λες, τους ετοιμάζεις τώρα, κάνεις μια εξομολόγηση και τους λες το ότι να μην φοβείτε, να μην λυπείτε, έχουμε την Ανάσταση των νεκρών, ότι θα αναστηθούμε με τα σώματά μας. Και σου λέει, πρώτη φορά το ακούω, δεν το ξέρω, δεν το πιστεύω. Ή να σου λέγει, αφού το λες εσύ, αφού το λέγω εγώ. Δηλαδή μέχρι τώρα δεν το διάβασες, δεν το έμαθες. Τι να φταίει και αυτός ο ταλέπρος, αν φταίει. Αυτός που φεύγει και δεν ξέρει ότι θα αναστηθεί. Όταν εμείς οι εντεταλμένοι δεν μιλάμε για αυτά τα πράγματα, για την κατήχηση. Δεν ξέρω τι λόγο θα δώσουμε στον Θεό, αγαπητοί μου, αλλά πολλές φορές όταν διαλέγουμε να γίνουμε κληρικοί θα δώσουμε φοβερόν λόγο στον Θεό. Εγώ σας είπα, φοβούμαι και τρέμω. Σας το λέγω ανυπόκριτα. Ανυπόκριτα. Σας το λέγω αλήθεια. Αλλά ο Θεός να λέει τίποτα άλλο. Λοιπόν, θα ήθελα να σας έλεγα εδώ ότι πρέπει κανείς ορθοδόξος να διδαχθεί και να αναστραφεί στην Εκκλησία. Δηλαδή να αποκτήσει εκκλησιαστικόν ήθος. Αυτό θα πει αναστρεφόμενη καλώς. Θα πρέπει να αποκτήσει εκκλησιαστικόν ήθος. Δεν μπορώ να θεωρήσω ότι είναι εκκλησιαστικόν ήθος όταν μια κυρία μπαίνει σε ένα κατάστημα και βγάζει μια πηχαία γλώσσα στο καταστηματάρχη, γιατί δεν ξέρω, νόμισε ότι τη γέλασε σε κάτι. Ή ο Κύριος Χριστιανός μας, δεν μπορώ να φανταστώ ότι αυτός έχει ήθος εκκλησιαστικών όταν ο άνθρωπος αυτός βομολογεί, όταν μιλάει. Με συγχωρέστε, να κάνω ένα μικρό δείγμα. Θα μου πει, αυτό, ναι αυτό, άντε μωρέ, έλα εδώ ρε, άκουσα ένα τηλεφώνημα μια κοπέλα, τότε ταλέπορη, να τηλεφωνάει μαθήτρια του Λυκείου και να λέει σε ένα συγγενικό της πρόσωπο, έλα ρε, εσύ κοπέλα λες το ρε. Άνδρας να το πει δείχνει όχι καλό ήθος. Εσύ κοπέλα λες αυτό, μπορεί να μου πείτε ψήλου στα άχυρα, αλλά δεν είναι ψήλου στα άχυρα. Όπως εξόνυχος ο Λέων, άμα δεις ένα νύχι, λες είναι του λονταριού. Άμα δεις και τέτοια συμπεριφορά και σου λέει ο άλλος το ρε, παππούλι μου, θα μου πείτε και πού να ξέρεις παρακάτω. Ξέρω και τα παρακάτω. Αλλά εγώ σε λέω το πιο αυτό. Μπορεί μέσα στο σπίτι να λέει ο άνδρας τη γυναίκα του και αντιστρόφως, ή τα παιδιά να λένε τους γονείς, άντε ρε μαμά. Αγαπητοί μου, για μένα έτσι το καταλαβαίνω. Δεν είναι ήθος χριστιανού. Εάν δεν διορθώσεις τη γλώσσα σου να μιλάς όμορφα,
προς πάσα κατεύθυνση, και στους γονείς σου και στα αδέλφια σου και στο γείτονα και τα λοιπά. Μπορεί κάποτε να θυμώσεις, θα κρατήσεις τη γλώσσα σου, δεν θα πεις πράγματα που δεν πρέπει. Αλλιώτικα, τότε τι κάνουμε? Όχι βεβαίως ότι μπορούμε να θυμώνουμε, ότι επιτρέπεται, παράδειγμα το είπα. Μιλάω τώρα για τη γλώσσα. Δηλαδή, πρέπει να καλλιεργήσουμε τη γλώσσα μας, το ήθος μας. Αυτό είναι το εκκλησιαστικό ήθος. Τι νομίζετε, όταν έχω την αίσθηση ότι ανήκω στην εκκλησία, μπορώ να μιλώ αλλιώτικα? Όταν μπορεί να προσβάλλω τον πατέρα μου, τον καθηγητή μου, με το να δείχνω την αγνοιά μου ή την κακή μου συμπεριφορά, μπορώ να προσβάλλω την εκκλησία με μια κακή μου συμπεριφορά, με ένα άσχημο λεκτικό? Μπορώ, μου επιτρέπετε? Αναφισβητήτα όχι. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί, πώς να σας το πω, να καλλιεργηθούμε. Έχω ακούσει πάμπολες φορές στιχομηθείες αδελφών και μοναχών και κληρικών και επισκόπων και λαϊκών, που θυμίζει η στιχομηθεία τους ότι άλλο λαχαναγορά μπορεί. Δεν προσβάλλω τη λαχαναγορά. Θαυμάσιοι άνθρωποι της λαχαναγοράς, και άλλη φορά σας το έχω πει αυτό, αλλά σαν έκφραση που λέμε, να μιλούν έτσι δεν είναι σωστά πράγματα. Λοιπόν, αυτό λέγεται αναστρέφομαι καλός. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στον Τιμόθεον, είδες την δική μου αναστροφή μου, είδες εγώ πως έζησα. Φρόντισε και εσύ να ζήσεις το ίδιο. Έτσι δεν λέει, εν αναστροφή, εν πίστη, εν και τα λοιπά. Και έτσι κανείς μπορεί να κερδίσει τη βασιλεία του Θεού, την των ουρανών βασιλείαν έξωμεν, θα έχομεν, και ζωήν αιώνιον κληρονομήσωμεν. Αυτά τα δυο.